Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Κύριε Καλέ, ίσως δεν συνειδητοποιείτε μερικές φορές, πραγματικά και με στενοχωρεί αυτό. Δεν συνειδητοποιείτε τα προσωπικά δεδομένα. Και παίρνετε μια θέση η οποία πραγματικά προσβάλλει. Όταν μου λέτε ότι ας με κρίνουν, ποιοι να με κρίνουν, κύριε Καλέ. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα, δηλαδή εγώ κάνω κάτι που προσβάλλω κανέναν. Ναι. Έκανα επιλογές που προσβάλλουν άλλους. Έκανα επιλογές που προσβάλλουν το Δήμο. Έκανα επιλογές που ήταν καθαρά παραταξιακές και δεν είναι από εδώ και από εκεί. Πρώτα-πρώτα, όταν τελικά οριστικοποιήθηκε, σας είχα πει και σας και στον κύριο Δρακονταϊδή, αν θέλετε, μπορείτε να μου δώσετε οποιοδήποτε όνομα. Δεν είχε συμπληρωθεί τότε η ομάδα του 15. Όλοι ήταν 8. Και μας είπαν 15. Εγώ σας είπα και εσάς και στον κύριο Δρακονταϊδή. Και σας ξαναπήρα και μου λέτε, όχι, δεν θέλουμε. Και απαντήσατε ότι δεν θα πάρει κανένας. Έτσι είναι. Αυτή είναι η αίσθηση. Τώρα, αν μου πείτε, ξέρετε, ναι, αλλά έπρεπε να μας το πείτε ένα μήνα, δύο μήνες πριν και τα λοιπά. Τώρα, αυτά είναι, ξέρετε, έτσι, για να βρισκόμαστε σε κουβέντα και να γίνεται συζητήσεις εις βάρος προσώπων και θα έλεγα και ανθρώπων που πραγματικά δεν το αξίζουν αυτές τις τοποθετήσεις σας. Δεν, τι θα με κρίνουν, κύριε Καλέ. Προσβάλλει κανένα, είναι κανένα πρόσωπο εδώ που πραγματικά προσβάλλει το Δήμο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί το κάνατε το ίδιο με τους ανθρώπους που έβαλα στην Επιτροπή Πολιτισμού. Έβαλα ανθρώπους οι οποίοι είναι πασίγνωστοι, όχι μονάχα στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδος κλπ. Μπορείτε να μου κάνετε να μου πείτε, ναι, από αυτή την πλευρά που λέτε είναι σωστά, αλλά θα πάνετε και μια άλλη πλευρά. Να το δεχθώ. Αλλά να μου λέτε ότι αυτό προσβάλλω. Δηλαδή, πέστε μου, ποιος από αυτούς, ακούστε, ναι, αυτή είναι η θέση σας. Παρακαλώ, ναι, βεβαίως. Κύριε Δήμαρχε, όταν δεν λέτε, επιτρέπω να παραπείτε τα λόγια, μην είπα εγώ προσβάλλω, προσβάλλετε εσείς. Κύριε Καλέ, μα, τι λέτε, αφήστε, τώρα. Μα τώρα, μην διακόπτε. Μα λέτε, χρησιμοποιείτε λέξη, δεν είπα εγώ ποτέ. Δεν είπατε τη λέξη προσβολή, η περιγραφή σας αποτελεί προσωπική προσβολή. Έστρα, αυτή είναι μια αξιολόγηση δική σας που κάνετε. Βεβαίως θα αξιολογήσω. Μα κύριε Καλέ, ένα λεπτό σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, μπορώ να διατυπώσω. Δεν θα μου πείτε εσείς πώς αντιλαμβάνομαι αυτά που λέτε. Μη διακόπτετε, κύριε Καλέ. Μη διακόπτετε. Εξηγώ και ερμηνεύω, κύριε Καλέ. Και ξέρετε εσείς καλά. Πέστε μου, τι δουλειά είχατε εσείς να πείτε αυτή την δήλωση που κάνατε. Ευτυχώς ότι υπάρχει η κυρία Φίλιππα, η οποία και εκτελεί την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πέστε μου εδώ να απολογηθείτε εσείς, όχι εγώ. Τι δουλειά έχει αυτό. Και εν συνεχεία ανακαλείτε αυτό που κάνατε δήλωση. Το ανακαλέσατε μέσα σε μισή ώρα. Ακούστε τι σας λέω εγώ. Το ανακαλέσατε. Σας δίνω λάθος πληροφορίες, κύριε Δήμαρχε. Λάθος πληροφορία. Είναι, τα story κρατάνε 24 ώρες. Και στις 24 ώρες κατέβηκε μοναχό το ποσό τα story. Δεν ξέρω αν κατέβηκε μόνο του. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Είναι η αλήθεια αυτή ότι κάνατε δήλωση. Γιατί την κάνατε αυτή τη δήλωση. Γιατί εκπροσωπείτε το Δήμο. Εκπροσωπείτε το Δήμο, παριστάνετε ακόμα τον Δήμαρχο. Γιατί το κάνετε αυτό. Σε ποιον απευθύνεστε. Και την ίδια πρέπει να σας πω, την καταδικάζετε. Και έρχεται η ιδία και κάνει πάλι την ανακοίνωση. Και λέει ότι η έκθεση αυτή θα είναι τον Οκτώβριο μήνα. Ενώ μέσα η απόφασή σας είναι για τον Νοέμβριο. Και αναγκάζεται εμένα τώρα, προκειμένου να υποστηρίξω τον Δήμο, να κάνω επιστολή και στην κυρία Τάδε, που εκπροσωπεί την Τσιτζούκου, και προς την κυρία Φίλιππα, διότι πρέπει να εδρώσω, αγαπητέ, και τι ακριβώς παριστάνομαι. Διότι εδώ κάποιος, ένας μόνο, ή δύο, ή τρεις, εκπροσωπούν επίσημα το Δήμο. Δεν εκπροσωπείτε εσείς το Δήμο. Και βγαίνετε κάθε φορά και κάνετε τις κατηγορίες, εκθέτετε, δεν σας ενδιαφέρει αν είναι πρόσωπα ή τι είναι. Και σας λέω, γιατί λοιπόν το ανακαλέσατε. Άρα καταλάβατε ότι δεν ήταν σωστό. Και έρχομαι τώρα και στην επιστολή της. Ακούστε τώρα, άκουσε και τον κύριο Βεργίνη μια φορά. Μα να ανακαλέστε κάθε άλλο, διότι δεν εκπροσωπείτε εσείς το Δήμο. Δεν λέτε στην δήλωσή σας ότι ευτυχώς και υπάρχει η κυρία Φίλιππα. Τι λέτε, μα αυτό λέτε, κύριε Καλέ. Τώρα θα μας κάνετε μάθημα τώρα για τις λέξεις. Μα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το κατέβασε, συνεχίστε. Σας παρακαλώ. Χωρίς διακοπές. Υπάρχει και μια συγγνώμη.
Εγώ όποτε χρειάζεται είπα συγγνώμη. Εσείς κάνετε δηλώσεις αντί του Δημάρχου και επενείτε την κυρία Φίλιππα. Και ήρθε εδώ η κυρία Φίλιππα και τι είπε. Τι είπε κύριε Καλέ. Αυτά που νόμιζε ήταν αναλυθεί. Πώς λοιπόν αφού ήξερε την απόφαση αυτή την οποία δεν είχαμε ποτέ. Δεν απαντάτε σε αυτά που σας λέω. Απαντήστε. Πότε η απόφαση αυτή έγινε γνωστή και από ποιον. Δεν υπήρχε, δεν παραδόθηκε. Δεν υπήρχε, δεν παραδόθηκε. Και από την υπηρεσία κύριε Καλέ, γιατί ξεφεύγετε συνέχεια. Γιατί έχετε πληροφορίες από αριστερά και δεξιά. Αυτό κάνετε συνέχεια. Πού είναι η υπηρεσία. Μου έφερε με ένα υπηρεσία. Ποιος θα έπρεπε να... Κύριε Καλέ, απαντήστε μου επιτέλους. Απαντήστε με επιτέλους. Όχι να μου απαντήσετε. Ποιος θα έπρεπε να μου φέρει αυτό. Η υπηρεσία. Ωραία. Η υπηρεσία λοιπόν λειτουργεί. Δεν μου το έφερε. Εσείς ευθύνεστε βέβαια. Εσείς ευθύνεστε. Γιατί. Γιατί δεν παραδώσατε το αρχείο του πνευματικού κέντρου. Δεν παραδώσατε τίποτα. Πρακτικών, δεν παραδώσατε το... Δεν παραδώσατε κύριε. Δεν παραδώσατε. Και αναζητάμε μέσα από το βασικό αρχείο γιατί οι άλλοι νομίζετε ότι αγανακτούν. Πρέπει να μάθουν τι γίνεται. Συνεχώς παρεμβαίνετε. Και παρεμβαίνετε συνέχεια στη λειτουργία του Δήμου. Εγώ. Συντομεύστε κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ κύριε, πάρα πολύ. Το βιβλίο των πρακτικών είναι γραμμένα όλα λοιπόν, αυτά κύριε Πρόεδρε. Κύριε... Δεν κατάλαβα κύριε. Γιατί διαμαρτύρεστε. Σας παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορείτε να με διακόπτετε κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ ένα λεπτό. Εδώ γίνεται ένα θέμα και είναι σοβαρό και εσείς τώρα αγανακτείτε. Τι σοβαρό. Δεν είναι σοβαρό όταν σας προσβάλλουν εσάς. Να προσβάλλω εγώ εσάς. Ορίστε κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση. Κύριε Πρόεδρε, λυπάμαι πάρα πολύ. Παρακαλώ, ολοκληρώστε κύριε Δήμαρχε χωρίς διακοπές. Ακούστε κύριε Φίλιππα. Ακούστε κύριε Φίλιππα. Κύριε Φίλιππα, ακούστε. Κύριε Φίλιππα, ακούστε. Παρακαλώ πάρα πολύ, σας έχω ζήσει 4 χρόνια επίσης στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν κάνατε αυτά. Όταν κάποιος πήρε κάτι να σας πει, σκονόσασταν όρθιος. Λοιπόν, παρακαλώ, αφήστε. Είναι προσωπικού επίπεδου. Λοιπόν, σας παρακαλώ, κύριε Φίλιππα, κύριε Πρόεδρε, αναγκάζομαι συγγνώμη που απαντάω, αλλά δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, εδώ πρέπει να απολογηθεί ο κύριος Καλός. Για αυτά που ακριβώς κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορώ εγώ να αναγκάζομαι και να κάνω επιστολές επίσημες αριστερά-δεξιά για να βρω την αλήθεια και τι συμβαίνει. Είναι απαράδεκτο αυτό. Σας το λέω, είναι απαράδεκτο. Και ανακαλείτε κάθε φορά αυτά που λέτε. Όμως δεν είναι δυνατόν να μου κάνετε έλεγχο. Από το ένα μέρος είναι η υπόθεση του Δημάρχου, λέτε, και από το άλλο μέρος γιατί δεν σας ρώτησε. Ποιος θα πάρει, τι θα κάνει, ποιος θα αντιπροσωπεύσει, λοιπόν. Όχι κύριε Καλέ, δεν θα πάρω την άδειά σας. Δεν την παίρνω, σας το λέω, δεν την παίρνω. Βεβαίως ζήτησα, αν θέλετε να μου δώσετε 1, 2 και 3 πρόσωπα. Και δεν μου δώσετε κανένα. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί δεν το είπατε αυτό. Ότι ο κύριος Βαρκίνης μας ρώτησε, λίγο αργά, αλλά μας ρώτησε. Ούτε αυτό το λέτε. Κάθε φορά ξεφεύγετε. Και νομίζετε ότι εγώ δεν τα θυμάμαι. Η μνήμη μου δεν παίζεται. Κύριε Δήμαρχε, για να σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα πρέπει να πείτε ότι μετά την υπόδειξη, τη δική μου στείλατε το ίδιο για να σώσετε την κατάσταση. Τώρα δεν επιτρέπω. Α, δεν επιτρέπετε τώρα. Πάμε λοιπόν. Άρα, ποιον από αυτόν θέλετε να εξαιρέσω. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ πάρα πολύ, άλλη φορά να είναι όλοι τους. Έχω τις επιστολές πάντως στη διάθεση όλων, διότι εγώ ξέρω να υπερασπίζομαι και το Δήμο. Αν εσείς το βλέπετε ότι είναι απλό πράγμα να κάνετε παρατηρήσεις επί προσωπικού επίπεδου μάλιστα για κυρίες, κυρίους και μάλιστα υπεύθυνους που διαχειρίζονται τα του Δήμου, κάνετε μεγάλο λάθος και εσείς και οποιοδήποτε άλλος. Απευθύνομαι κύριε, εσείς το δημιουργείτε. Και εγώ δεν είδατε ότι δεν το ανέφερα και δεν προσπάθησα να το αποφύγω. Και εσείς το φέρνετε. Έλεος δηλαδή, τι θα κάνω εδώ πέρα. Θα απολογούμε κάθε φορά. Ελάτε να μου πείτε και τους φίλους και αυτούς που εγώ εκτιμάω ότι είναι που πρέπει να έρθουν, τότε να ρωτάω εσάς και να κρατάω σημειώσεις και να σας παρακαλώ δώστε μου τα ονόματα να ολοκληρώστε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε. Λυπάμαι πάρα πολύ, πρέπει κάποτε κανένας να είναι προσεκτικός. Και σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα, εγώ δεν δέχομαι να θίγεται και να εκτίθεται κανένας. Η κυρία Μαργέλη είπε ακριβώς αυτό που ήταν και αυτό που συνέβη. Ο κύριος Θερμός Ευάγγελος έχει το λόγο.